Η 25, την ηρωική άμυνα των Ελλήνων στρατιωτών, με τη συμμετοχή και μερικών αγγλικών μονάδων, απέναντι στις συνδυασμένες επιθέσεις της Ιταλίας και της Γερμανίας μέχρι την 30 Απριλίου του 1941 και η 31, την ίστατη τακτική αντίσταση των Ελλήνων μαζί με αγγλικές μονάδες κατά των γερμανικών δυνάμεων στην Κρήτη. Αυτή τη μέρα ξεκίνησε μια μακρά σκοτεινή περίοδος για την Ελλάδα που φωτίστηκε από τις ηρωικές και απαράμιλες στιγμές ανθρώπων καθημερινών. Οι ήρωες λοιπόν αυτοί, τα θύματα του ανάπηρου του πολέμου, είναι που φωτίζουν τη σημερινή πραγματικότητα και αποτελούν για όλους μας παράδειγμα. Ποιοι ήταν οι αριθμοί του πολέμου που ξεκίνησε την 28η Οκτωβρίου? Οι θάνατοι στην κατοχή ήταν από πείνα 260.000, οι εκτελεστέντες 70.000, φυλακισμένοι ή μαχόμενοι 100.000, Έλληνες Εβραίοι 60.000, σύνολο 490.000. Αν προσθεθούν και οι νεκροί της πολεμικής περίοδου 40-41, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική εισβολή, ο συνολικός αριθμός φτάνει το 7% του πληθυσμού μας, που είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απολειών μεταξύ των εμπολέμων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η φιλαρμονική του Δήμου Χίου, η μουσική των ανοιχτών χώρων και της ανοιχτής καρδιάς, με τον μαγνητισμό των μετάλλων της ζωντανεύει και δίνει το ρυθμό και στη σημερινή παρέλαση. Η φιλαρμονική του Δήμου της Χίου παρελάβνει και αναπάρει τη θέση της στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο. Χειροκροτείται θερμά από τον κόσμο. Από το βιβλίο «Δύο χρόνια σκλαβιάς, δύο χρόνια αγώνα, 1943, τρίτος τόμος δοκιμών», από το έργο του Σεφέρη. Μια ακόμα φορά σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας έκοψαν το πόδι ενός στρατιώτη. Όταν ξύπνησε το παλικάρι από το χλωροφόρμιο και κατάλαβε, γύρισε λίγο το κεφάλι πάνω στο προσκέφαλο και άρχισε να σιγοτραγουδάει «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη». Αυτό δεν ήταν μονάχα ο ύμνος, ήταν η παμπάλαιη ραψοδία ενός λαού που για χρόνια και αιώνες θυσιάζεται για τη λευτεριά. Μια άλλη φορά ένα πεινασμένο παιδάκι πήγε να αρπάξει μια κουραμάνα από ένα φορτωμένο καμιόνι της κατοχής. Ο Γερμανός φρουρός του έπιασε το χέρι και του το τσάκισε πάνω στο γόνατό του όπως τσακίζει σε ένα ραβδί, απ' τα κόκαλα βγαλμένη. Πόσο τα αισθανόμαστε αυτά τα πράγματα, πόσο αυτά τα πράγματα μας έχουν αλλάξει. Η αληθινή βίωση αλλάζει τον άνθρωπο. Αλλά έχουμε άραγε ζήσει αρκετά όλους αυτούς τους ηρωισμούς, τα μαρτύρια και τις θυσίες? Έχουμε άραγε διακρίνει, διαβάζοντας αριθμούς και ξερά ονόματα σκοτωμένων και χαλασμένων τόπων από την πείνα και το σίδερο? Έχουμε διακρίνει ανάμεσα στις γραμμές της βραδινής εφημερίδας ποια μοίρα δουλεύει πίσω από το σπαραγμό της μάνας, την κραυγή του άντρα που του φεκίζουν ή την απόφαση του παλικαριού που ξαναδίνει τον όρκο του Ρήγα? Πάλι από το έργο του Γιώργου Σεφέρη, από το 28 Οκτωβρίου 1942, τρίτος τόμος δοκιμών. Μια φορά σε ένα ελληνικό νοσοκομείο ένα παλικάρι είχε χάσει το πόδι του. Μίνησαν στη γυναίκα του από το χωριό για να το δει. Ξέσπασε σε λυγμούς.
όταν τον είδε ακροτηριασμένο. Εκείνος περίμενε λίγο και έπειτα της είπε ήσυχα και μετρημένα. Τώρα κλαις για ένα κομμένο πόδι και δεν συλλογίζεσαι πως αλλιώς θα έκλεγες για τη λευτεριά σου. Τέτοιοι είναι εκείνοι που έκαναν τον πόλεμο με τον φασισμό και εκείνοι που πολέμησαν τους χιτλερικούς και οι άλλοι στην Κρήτη και όσοι πολεμούν τώρα μακριά από την πατρίδα και όλοι μαζί όσοι αγωνίζονται κάθε μέρα στο σημερινό μέτωπο που καλύπτει όλη την Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη κάτω από το ζυγό των τυράννων. Τέτοιοι είναι οι ήρωες και οι μάρτυρες που αποφασίζουν κάθε μέρα τη ζωή τους και φτύνουν κατάμουτρα τα εκτελεστικά αποσπάσματα των δημίων. Στο βάθος διακρίνουμε ότι πλησιάζει το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του οποίου η προσφορά έχει καταγραφεί, ήταν πολυτιμότατη και κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και στην καθημερινότητά μας, στους αναξιοπαθούντες, στους πρόσφυγες, σε καθένα που δεν έχει τη φροντίδα που θα έπρεπε να έχει από το κράτος πρόνοιας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έγραψε και συνεχίζει να γράφει ακόμα και σε περίοδο ειρήνης τη δική του ιστορία. Το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εξαιρετικά δραστήριο, δίνει το παρόν σε διάφορες περιπτώσεις όπου χρειάζεται η αρρωγή στο συμπάσχοντα. Ο αλληλογισμός, η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, η απάλυνση του ανθρώπινου πόνου οδηγούν από το 1864 μία από τις μεγαλύτερες εθελοντικές οργανώσεις των Ερυθρό Σταυρό. Τα μέλη του χιώτικου παραρτήματος που παρελάβουν αποτελούν ένα ακόμα τμήμα της χιακής κοινωνίας που διέπεται από τα ευγενικά αισθήματα ανθρωπισμού και πίστης στις αξίες. Να διακρίνουμε ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και ανδρικές παρουσίες. Ανάμεσα στις αδελφές εθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπάρχουν και δύο ανδρικές παρουσίες που σημαίνει ότι το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το τοπικό τμήμα ελκύει ακόμα και τους άνδρες από το χώρο αυτό που δεν συνήθως δεν προσελκύονταν στη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη σημερινή παρέλαση, τη νεότερη αυτή γενιά εκπροσωπούν τα χιωτόπουλα του ιδιωτικού νηπιαγωγείου Χελιδόνια Μαυρώνη που περνάνε από μπροστά μας. Έχουμε τα πρώτα τμήματα μαθητών, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι οι μικροί μαθητές των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, δύο ιδιωτικών νηπιαγωγείων, που δίνουν μια ιδιαίτερα χαρμόσυνη νότα σε αυτή τη μέρα. Μικρή και η ελληνική σημαία, όπως μικρά είναι και τα παιδιά που παρελάβουν. Ιδιωτικού νηπιαγωγείου Καραμέλα. Ενθαρρύνετε τα με το χειροπρότημά σας. Πώς πολέμησαν οι χιώτες το 1940, ανατρέχουμε στην εφημερίδα Αλήθεια της 27ης Οκτωβρίου του 2002. Τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου είναι χαρακτηριστικά. Ακολούθησε η επιστράτευση όλων των ανδρών στη μεραρχία Αρχιπελάγους που προωθήθηκε στο μέτωπο της Αλβανίας. Οι χιώτες σχημάτισαν το 23ο Σύνταγμα, άτυχο γιατί είχε διοικητή τον αντισυνταγματάρχη Ευστράτιο Ρόκο και τυχερό γιατί τα ενία μάλλον κράτησε τη δύσκολη στιγμή ο ταγματάρχης. Σειρά έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Τα γεγονότα αφηγούνται της εποχής. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μαρής, ο αείμνηστος Δημήτρης Λεγάκος και οι καταγραφές έγιναν από την Αγγελική Χατζηδημητρίου. Κωνσταντίνος Μαρής. Με τους Ιταλούς νομίζαμε ότι δεν είναι καλοί πολεμιστές και θα τους κερδίσουμε. Νομίζω ότι ο απλός Ιταλός στρατιώτης δεν ήθελε κατά βάθος να χτυπήσει ένα κράτος για να το διαλύσει. Δεν ήταν σαν εμάς που κάναμε αμυντικό πόλεμο. Παρόλο που σκοτώναμε, δεν τους είχαμε μίσος. Μας στείλανε σιλοδρομικό στο αρμενοχώρι της Φλόρινας. Από εκεί η πρώτη πορεία ήταν 20 χιλιόμετρα για το Πισοδέρι.
Χιόνια γεμάτος ο δρόμος. Φτάσαμε μισοπεθαμένοι. Δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις που ήταν χαντάκι και που ήταν ο δρόμος. Όπως πήγαινα, έπεσα μέχρι τη μέση. Κατασκηνώσαμε σε ένα βουνό σε υψόμετρο 2.800 μέτρων. Δεξιά μας ήταν η λίμνη Οχρίδα. Μας έδωσαν εντολή να κάνουμε επίθεση. Χαλάσαμε τις σκηνές, αλλά μετά από λίγο ματαιώθηκε η επίθεση και δεν τις ξαναφτιάξαμε. Στρώσαμε κάτω φύλλα αγριοκαστανιάς και το 1/4 του αντίσκηνου που αντιστοιχούσε στον καθένα μας. Κατευθείαν με πήρε ο ύπνος. Το πρωί, ξυπνώντας, δεν ένιωθα την αριστερή μου πλευρά. Είχα 4 δάχτυλα χιόνι από πάνω μου. Έπαθα ψήξη του αριστερού ακουστικού νεύρου. Βλέπουμε να κατεβαίνουν και τα πρώτα δημοτικά σχολεία. Συνεχίζουμε την αφήγηση του Κωνσταντίνου Μαρή, αείμνηστου πλέον, από το μέτωπο. Δεν με ένοιαζε ο θάνατος. Το πιο φοβερό ήταν η ταλαιπωρία να πεινάς, να βρέχεσαι, να περπατάς και να πέφτεις στη λάσπη. Σ' όλη μου τη ζωή δεν θα ξεχάσω την ψήρα που σηκώναμε. Πληγές είχε το στόμα μου. Αρχές Απριλίου συναντήσαμε Ιταλούς εχμαλώτους. Ήταν πεινασμένοι. Εμείς τότε τους δώσαμε κάτι μαύρα στα φυδάκια που μας μοίραζαν. Στη τσέπη μου είχα μόνο ένα αυγό. Ήταν το τελευταίο από τα 5 που είχα αγοράσει προς 3 δραχμές το ένα. Τα σταφυδάκια τα είχα ήδη μοιρασμένα. Το μόνο που είχα ήταν το αυγό. Τον λυπήθηκα και του το έδωσα λέγοντάς το ελληνικά. Πάρ' το και είσαι όσο που στέκεσαι. Βγάζει από το χιτόνιό του ένα κομμάτι επίδεσμο και μου το έδωσε. Αυτό το κομμάτι το έχω ακόμα κρατήσει για ενθύμιο. Τα λόγια ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε στα βουνά της Πίνδου και μπροστά μας παρελάβουν τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της πόλης μας. Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Εντέκατο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Σύμμαχος στη σημερινή ημέρα και ο καλός καιρός που επέτρεψε στους γονείς, στους συγγενείς των παιδιών να κατεβούν και να τα καμαρώσουν. Συνεχίζουμε με την αφήγηση από το μέτωπο του Δημήτρη Λαγάκου. Και βλέπουμε στο βάθος να κατεβαίνει το Δημοτικό Σχολείο του Κάμπου. Στην Κρυσταλλοπηγή μείναμε 2-3 μέρες. Την 11η Νοεμβρίου είχε προγραμματιστεί γενική επίθεση. Όταν τεινάξαμε την Τζούλια από τα δικά μας εδάφη, οι Ιταλοί είχαν φάει τότε στραπάτσο. Ήταν φεγγάρι. Μας σήκωσαν 2 μετά τα μεσάνυχτα και προχωρήσαμε να πάρουμε θέση μάχη στο αλβανικό έδαφος. Η πρώτη κομμόπολη που κατέλαβαν οι Έλληνες στην Αλβανία ήταν η Μπίγλιτσα. Τότε το έγραψαν όλες οι εφημερίδες. Περάσαμε στην Πίγλιτσα, απέναντι ήταν ένα μεγάλο βουνό, ο Μαραβάς, πιο δεξιά ένας αυτοκινητόδρομος που ένωνε τη Φλόρινα με την Κοριτσά. Είχαμε κάνει ανάπτυξη μάχης. Ήμουν μπροστά και ξαφνικά έμπλεξαν τα πόδια μου σε σηματοπλέγματα. Ακούω από αριστερά σφυρίγματα. Ήταν ένα φυλάκιο της Αρκαδίας. Ο φρουρός μας είπε να σταματήσουμε γιατί τα σηματοπλέγματα ήταν της Αλβανίας. Με πνευματικές αξίες. Είχαμε λάθος πληροφορίες. Πήγε και έριξε ο ρόκος όλο το Σύνταγμα χωρίς καλές πληροφορίες μπροστά στα Ιταλικά πολυβόλα. Ανήκα στο δεύτερο τάγμα του 23ου Συντάγματος. Πολεμήσαμε Παλικαρίσια. Εκεί λοιπόν ξημερωθήκαμε. Το πρωί άρχισαν οι Ιταλοί και μας χτυπούσαν με τα πολυβόλα. Μας σκότωσαν τους καλύτερους σκοπευτές. Δημιουργήθηκε μεγάλη ανομαλία. Παρατηρήθηκε διάλυση του Συντάγματος. Το 23ο Σύνταγμα ήταν 2 τάγματα μπροστά και ένα πίσω σε σχεδιασμό τριγώνου. Το πρώτο έπεσε σε μια άσχημη περιοχή. Οι Ιταλοί είχαν πολυβόλα ψηλά σε πολλές περιοχές και μας στέριζαν.
Το πρώτο τάγμα προχωρούσε στη Χαράδρα κατά τριάδες. Οι Ιταλοί νόμιζαν αρχικά ότι πήγαιναν να παραδοθούν και δεν τους πείραξαν. Μετά όμως σκοτώθηκαν πολλοί δικοί μας. Στο τέλος τιμωρήθηκε ο διοικητής του Συντάγματος. Άλλοι λένε ότι αυτοκτόνησε, άλλοι ότι το σκότωσαν. Βλέπουμε και τα μικρά αλικόπουλα. Με οικολογικές ευαισθησίες είναι ένας ακόμα μοχλός στην δημιουργία. Πάντα φίλοι γράφει η φόρμα που φορούν τα παιδιά. Ακολουθούν τα λυκόπουλα, οι πρόσκοποι, τα κορίτσια πρόσκοποι και οι ανιχνευτές της τοπικής εφορίας του Αγίου Μινά. Είναι οι νέοι άνθρωποι χωρίς διακρίσεις καταγωγής, φυλής ή πίστης. Αναπτύσσονται σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και πνευματικά μέσω της αλληλοεκπαίδευσης με έμφαση στην υπαίθρια ζωή. Είναι η νέα γενιά που ενθαρρύνεται για την συμμετοχή και την ενεργή δράση στην κοινωνία μας, με αφοσίωση στην προώθηση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς ειρήνης, με στόχο την αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ανάπτυξης του φυσικού κόσμου, ηχιώτες πρόσκοποι με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση δίνουν το παρόν και στη σημερινή παρέλαση. Ποιες ήταν όμως οι απώλειες από αυτό το πόλεμο που είχε εμπλακεί η χώρα μας και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Σοβιετική Ένωση με πληθυσμό 190 εκατομμυρίων τότε έχασε από 20 έως 25 εκατομμύρια στρατιώτες και πολίτες της, προφανώς πάνω από 10%. Η Ιουγκοσλαβία με πληθυσμό 15 εκατομμυρίων είχε 1.700.000 νεκρούς, περίπου 11%. Ενώ μακράν πιο πολύ παθη χώρα υπήρξε η Πολωνία, που με πληθυσμό 34 εκατομμυρίων είχε σχεδόν 6 εκατομμύρια νεκρούς, που τέστη το απίστευτο ποσοστό 17%. Λέων ο Αλάτιος, Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χίου. Ακολουθούν τα πολιτιστικά σωματεία του νησιού μας που έχουν αναπτύξει μια πολύ πλούσια δράση που αγκαλιάζεται από ένα μεγάλο αριθμό μελών. Βλέπουμε εδώ του Λέοντα το Αλάτιο, το χορευτικό, με παραδοσιακές στολές από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αλλά και τα μικρά, τα νεότερα μέλη, που φαίνονται ότι θα ακολουθήσουν και αυτά τα βήματα της παράδοσης. Ο Γεώργιος Μούρος, Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων. Ακολουθεί το τμήμα του Γεώργιου Βούρου, Λιβαδίων.
κάθε ένας από αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους έχει αναπτύξει μια πλούσια δράση. Καταφέρνει και συσπηρώνει ανθρώπους και δίνει διέξοδο στον ελεύθερο χρόνο τους ανθρώπους που διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν αφαιθεί στην απραξία, δίνοντάς τους δυνατότητα να ακολουθήσουν τα βήματα της παράδοσης και συνεχίζοντας την λαϊκή μας παράδοση. Δεσμός του Φραγκομαχαλά, εκπολιτιστικός σύλλογος. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι οι σύλλογοι έχουν και νεότερα μέλη. Βλέπουμε δηλαδή παιδιά πολύ μικρής ηλικίας να μπαίνουν στις γραμμές τους και να συνεχίζουν αυτό που ξεκίνησαν οι μεγαλύτεροι. Ο Καθής και τα όπλα τους, αυτό τον αγώνα, στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς και αργότερα στον γερμανικό ζυγό, ο καθένας έδωσε τη δική του μάχη. Οι άντρες πάνω στα πεδία των μαχών, η εθνική αντίσταση που ακολούθησε, αλλά και οι ποιητές, οι καλλιτέχνες με το δικό τους τρόπο, με την πένα τους. Έγραψε ο Κωστής Παλαμάς, «Παιδί μου, το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις, όπως το βρεις και όπως το δεις, να μην το παρατήσεις. Γίνε οργοτόμος φυτευτής, διαφυτευτής. Κι αν είναι και έρθουν χρόνια δίσεκτα, πέσουν καιροί οργισμένοι και όσα πουλιά μισέψουν εσκιασμένα και όσα δέντρα, για τίποτα άλλο δεν φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό, φωτιά, τσεκούρι, τράβα. Ξεσπέρμεσέ το, χέρσουσε το περιβόλι, κόφτον και κτίσε κάστρο επάνω του και ταμπουρώσουμε μέσα για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γένα. Όλο την περιμένουμε και όλο κοινάει για να έρθει και όλο συντρίμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων. Φτάνει μια ιδέα να το πει, μια ιδέα να το προστάξει, κορώνα ιδέα, ιδέα σπαθή που θα είναι πάνω απ' όλα. Από μπροστά μας περνάει το Μουσικό Σχολείο Χίου. Τέταρτο γυμνάσιο. Πώς όμως είδαν οι ξένοι πολιτικοί τον αγώνα των Ελλήνων, τον στεναρό αγώνα των Ελλήνων απέναντι στον Ιταλικό φασισμό και στον νασισμό. Κάρολος Ντεγκόλ, αδυνατό να δώσω το δέον εύρος της ευγνωμοσύνης που αισθάνομαι για την ηρωική αντίσταση του λαού και των ηγετών της Ελλάδας. Από ομιλία του στο Ιταλικό Κοινοβούλιο μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα ακόμη γυμνάσιο περνάει από μπροστά μας. Αθλητικό γυμνάσιο. Γυμνάσιο κάπου και αθλητικές τάξεις. Να διορθώσουμε, ήταν το τρίτο γυμνάσιο αυτό που μόλις πέρασε. Ακολουθεί το γυμνάσιο κάπου και αθλητικές τάξεις.
Μωρίς Σούμαν, υπουργός των εξωτερικών της Γαλλίας, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Η Ελλάδα είναι το σύμβολο της μαρτυρικής, υποδηλωμένης, ματωμένης, αλλά ζωντανής Ευρώπης. Ποτέ μια ήττα δεν ήταν τόσο τιμητική για εκείνους που την υπέστησαν. Από μήνυμα που απίφθινε από το BBC του Λονδίνου στους υποδηλωμένους λαούς της Ευρώπης στις 28 Απριλίου του 1941, η μέρα που ο Χίτλερ κατέλαβε την Αθήνα ύστερα από πόλεμο 6 μηνών κατά του Μουσολίνη και 6 εβδομάδων κατά του Χίτλερ. Πρώτο γυμνάσιο Χίου. Στάλιν, αρχηγός της Σοβιετικής Ένωσης από το 1924 στο 1953. Λυπάμαι, διότι γυράσκω και δεν θα ζήσω επί Μακρόν για να ευνομονώ τον ελληνικό λαό, του οποίου η αντίσταση έκρινε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από ομιλία του που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας την 31η Ιανουαρίου του 1943 μετά την νίκη του Στάλιγκραντ. Πρώτο επαγγελματικό λύκειο Χίου. Πέρασαμε στα Λύκεια, πρώτο επαγγελματικό Λύκειο Χίου. Μόσχα, ραδιοφωνικός σταθμός. Επολεμήσατε άοπλοι και νικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων. Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Διότι κερδίσαμε χρόνο για να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε. Αυτό υπόθηκε όταν ο Χίτλερ επετέθηκε κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Μπενίτο Μουσολίνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ο πόλεμος με την Ελλάδα απέδειξε ότι τίποτε δεν είναι ακλόνητο στα στρατιωτικά πράγματα και ότι πάντοτε μας περιμένουν εκπλήξεις. Από το λόγο που εκφώνησε στις 10 Μαΐου του 1941. Τρίτο Γενικό Λύκειο Χίου. Δεύτερο Γενικό Λύκειο Χίου.
Βλέπουμε ότι κάθε σχολείο έχει υιοθετήσει τη δική του ενδυματολογική επιλογή. Κάνοντας διακριτή την παρουσία του ενός σχολείου από το άλλο. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της παρέλασης με τα μαθητικά τμήματα και τους πολιτιστικούς συλλόγους, η φιλαρμονική του Δήμου της Χίου αποχωρεί για να πάρει τη θέση της η στρατιωτική πάντα. Που αποχωρεί μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης των πολιτικών τμήματων. Από το βιβλίο του Δημήτρης Βολόπουλου «Ο πόλεμος κατά της Ιταλικής εισβολής» διαβάζουμε. Δευτέρα Νοεμβρίου 1940, έκτη ημέρα του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Θα ήρθε και μόνο το σημερινό επίσημο Ιταλικό ανακοινωθέν για να αποκαλύψει την κατάσταση στην οποία περιήλθε ο γενναίος στρατός του Μουσολίνη που υπηλεί από τις πρώτες ημέρες να γονατίσει την Ελλάδα. Έκτη ημέρα της εισβολής, της προσπαρασκευαστήσας με τόση υπουλότητα και το πολεμικό ανακοινωθέν του Ιταλικού στρατηγίου περιορίζεται να τονίζει. Αντιγράφομεν επιλέξει, συνεχίζεται η δράση των αποσπασμάτων μας στην κοιλάδα του ποταμού Καλαμά. Κατά τη διάρκεια αερομαχιών, εχθρικών αεροπλάνων πιθανώς κατερρύφθη. Η θραμβολογία της πρωίας της πρώτης ημέρας της εισβολής έσβησαν. Και οι Ιταλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, που ερμηνεύουν ανεπισήμω το Ιταλικό ανακοινωθέν, παρασκευάζουν το έδαφο για να αναγγείλουν αύριο μεθαύριο την αποτυχία των. Το τι εκπέμπουν οι Ιταλικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί από τι θεσινέ νυχτό είναι διασκεδαστικότατον αλλά και χαρακτηριστικότατον. Όταν δεν είναι γλωριόζοι, είναι μεγαλοπρεπεί. Ομιλούν περί διανομή τροφίμων και φορεμάτων στου παραμεθωρίου πληθυσμού, του οποίου δίδε κατέλαβαν. Να υπομνήσω με την ιστορία της αγοράς κουραμάνας προς 50 δραχμάς, που συστηματικώς εγίνεται επί μήνας εκ μέρους των Ιταλικών προφυλακών από τους πολιτάς στρατιώτες μας της Μεθορίου. Ομιλούν οι Ιταλικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί περί επιτυχών βομβαρδισμών που θα είχαν σπουδαία αποτελέσματα αν η βροχή και το λασπόδες του εδάφους δεν παρεμπόδιζαν την έκρηξη. Ομιλούν οι Ιταλικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί περί κακών δρόμων, περί ανομαλιών εδάφους και περί ξυλίνων γεφυρών. Ομιλούν περί παγίδων τα οποία τους έστησε ο ελληνικός λαός. Ομιλούν περί σκληρού αγώνος και προετοιμάζουν κατά αυτόν τον τρόπο το κοινό των για την αλήθεια την οποία δεν ετόλμησαν χθες να ομολογήσουν. Ομιλούν περί όλων των πραγμάτων που δεν είναι πόλεμος και μάχη. Διότι εάν ομιλούν περί πολέμου και μάχης θα έπρεπε να πούν έστω και δύο λέξεις. Τους φρουρούς της πατρίδας μας και τιμωρούς κάθε επίδοξου επιδρομέα. Στην ιστορία βέβαια έχει μείνει και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον ελληνικό λαό την ημέρα της κήρυξης του πολέμου από την Ιταλία. Η στιγμή επέστη που θα αγωνιστούμε για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακαιρεότητα και την τιμή της. Μολονότινε τηρήσαμε την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίση προς όλους. Η Ιταλία, μη αναγνωρίζοντας εσημάς το δικαίωμα να ζούμε ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την τρίτη πρωινή την παράδοση τμήματων του εθνικού εδάφους. Κατά την ιδία αυτής βούληση και μου ανακοίνωσε ότι προς κατάληψη αυτών η κίνηση των στρατευμάτων θα ήρχιζε την έκτη πρωινή. Απάντησα στον Ιταλό πρέσβη ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' αυτό και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται τούτο ως κήρυξη πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδας. Τώρα θα αποδείξουμε αν πράγματι είμαστε άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποία μας εξασφάλισαν οι προπάτερές μας. Όλο το έθνος σας εγκερθεί σύσσωμον. Αγωνιστείτε δια την πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τα σιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπερπάντων αγών, Ιωάννης Μεταξάς. Με άψογο σχηματισμό και πεανίζοντας τα θρηλυκά εμβατήρια, φέρνει στη μνήμη μας μέρες δόξας και μεγαλείου. Η στρατιωτική πάντα κατευθύνεται στο χώρο μπροστά στο Δημαρχείο για να καταλάβει τη θέση και να συνεχιστεί το δεύτερο μέρος της παρέλασης με τα στρατιωτικά τμήματα. Αν
αφού απέδωσε το χαιρετισμό προς τους επισήμους, κατευθύνεται μπροστά στο Δημαρχείο και κάτω από τους ήχους της θα παρελάσουν τα στρατιωτικά τμήματα της ταξιαρχίας μας, τα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδας που υπηρετούν εδώ, στο ακριτικό και όμορφο νησί μας. Σε λίγο θα καμαρώσετε τα νιάτα της Ελλάδος, τους στρατευμένους νέους μας, την ασπίδα μας, σε κάθε απειλή από κάθε επίδοξο εχθρό μας. Ποιος μπορεί να εξιστορήσει τις δυσχέρειες του πολέμου? Εκτός από τους πολεμικούς ανταποκριτές, οι λογοτέχνες είχαν και αυτό το ρόλο. Οι δυσχέρειες του πολέμου, η πορεία προς το μέτωπο από τον Οδυσσέα Ηλίτη στο έργο Action ST. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλον, ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβουλιάζαμε, ίσαμε το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα. Μονάχα σοβαροί και αμίλητοι, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μια-μια εμοιραζόμασταν τη σταφίδα. Οι φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα, ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, και ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος κάποτε ακουγόταν στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά, τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουν στόχο τα αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κατέχει από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθειό του στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Τότες, χωμένοι μέσα στις ρεματιές, γέρναμε το κεφάλι προς το μέρος το βαρύ, όπου δεν βγαίνουν όνειρα. Και τα πουλιά μας θύμωναν που δεν δίναμε τάχα σημασία στα λόγια τους, ίσως και που ασκημίζαμε χωρίς αιτία την πλάση. Οδυσσέας Ηλίτης, Action ST. Ο Γιάννης Μπεράτης στο Πλατή Ποτάμι γράφει: «Δεν είχα δει ούτε νομίζω πως θα δω ξανά τέτοια λάσπη στη ζωή μου. Πάταγε στην αρχή ανύποπτος πάνω της και βυθιζόσουν, βούλιαζες ως τους αστραγάλους, ως τη μέση του ποδιού, ως το γόνατο. Καταπίνονταν όλη η μπότα σου και αισθανόσουν πια την υγρή παγωνιά να διαπερνά την κοιλότητα σου γύρω στα μπούτια σου. Παραπατούσες, το πόδι σου δεν ξεκολούσε. Όσο και να το τράβαγες μόλις σου τη δύναμη και με τα δυο σου χέρια ή το νιώθες να σηκώνεται μόνο του αφήνοντας την πότα σου στο βυθό. Τότε φώναζες τους άλλους να σταματήσουν, να μην προχωρούν. Για θα χαθούμε παιδιά, θα χαθούμε, περιμένετε, δεν μπορώ να βγω. Ο πιο κοντινός σου τότε σε βοηθούσε. Και η ίδια κατάσταση άρχιζε πάλι και πάλι σε κάθε 10 βήματα. Ακολουθεί, δεν ξέρω πόσο χρειάστηκε να περάσουμε αυτό το καταραμένο μέρος. Μα μου φαίνεται πως τα κάναμε περισσότερο από ώρα. Γιάννης Μπεράτης, το Πλατή Ποτάμι. Ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού σκορπά στο πέρασμά της. Τα τεθωρακισμένα, οι χαλίβδινοι θώρακες του στρατού μας με τη μεγάλη ισχύ πυρός, την ευκινησία τους και τον όγκο τους επιφέρουν ψυχολογικό επηρεασμό και κέρια χτυπήματα στον αντίπαλο. Σε συνεργασία με το μηχανοκίνητο πεζικό διασπούν τις γραμμές του εχθρού και ανατρέπουν κάθε αντίστασή του. Το πεζικό, το όπλο της δόξας και της θυσίας, οι εσδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη. Καταφθάνει η πολεμική σημαία του δεύτερου τάγματος παρελάσεως, υπό την σκέπη της οποίας κατακτήθηκε η ελευθερία της πατρίδας μας. Το πυροβολικό, με την ευστοχία των πυρών του, δημιουργεί σύγχυση στις τάξεις του εχθρού και εξασφαλίζει την εύκολη προώθηση των τμήματων ελιγμού στον αντικειμενικό σκοπό.
Χειροκροτήστε τη νέα γενιά, την αλκή της πατρίδας μας, το μέλλον του έθνους μας. Καμαρώστε τους λεβεντόκορπους νεαρούς βλαστούς της χώρας μας, τους συνεχιστές των θρυλικών και των ηρωικών μας πράξεων. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το τμήμα των ειδικών δυνάμεων σε άψογο σχηματισμό. Είναι οι καταδρομείς μας, οι συνεχιστές του Ιερού Λόγου. Είναι οι ομάδες υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης. Είναι μονάδες ικανές να μάχονται κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες με κάθε μέσο σε γη, θάλασσα και από αέρα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, διέρχεται το λιμενικό σώμα, το οποίο επιφορτισμένο με την αστυνόμευση των χωρικών μας υδάτων, την έρευνα και διάσωση, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την διοίκηση της μεγάλης εμπορικής μας ναυτιλίας. Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας το ρόλο αυτό, το εξοπλίζει με πλωτά, εναέρια και χερσαία μέσα. Την παρέλαση κλείνει η στρατιωτική μπάντα, η οποία περνά αυτή τη στιγμή μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Επιβραβεύστε τους και χειροκροτήστε τους για μία ακόμα φορά. Δώστε τους την ηθική επιβράβευση και ψυχική δύναμη να συνεχίσουν το έργο τους. Κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να αναφέρει το πέρας της παρελάσεως. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση...